σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο νομός Εύρου. Ορκομοσία 86 οπλιτών στο στρατόπεδο Λοχαγού Κωνσταντίνου Καρίδα στην Πλάτη. Απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ποια είναι τα αιτήματά τους? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έχει κηρύξει περιοχές των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Μέτιος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την αύξηση του όγκου των υδάτων. Η απόφαση πάρθηκε με δεδομένο ότι υπερχείλησαν τα φράγματα του Άρτα στη Βουλγαρία και έχουν πλημμυρίσει πολλά στρέμματα χωραφιών στον Εύρο. Παρά το γεγονός ότι σήμερα η κατάσταση ήταν καλύτερη, καθώς σημειώθηκε μείωση των υδάτων, απαιτείται προσοχή όλων όσων δραστηριοποιούνται κοντά σε παραποτάμιες περιοχές και σε αναχώματα. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, κατόπιν εξουσιοδότησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη, περιοχές των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι παρακάτω περιοχές: Δήμος Αλεξανδρούπολης, τοπικές κοινότητες Άνθειας και Λουτρού και Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στο Δήμο Σουφλίου, οι κοινότητες Αμορίου, Λαβάρων, Μάνδρας, Σουφλίου, Κορνοφωλιάς, Λυκόφωτος, Λαγινών, Λύρας, Φυλαχτού, Τυχερού και Προβατώνα. Στο Δήμο Δημοτήχου, όλος ο Δήμος. Στο Δήμο Ορεστιάδας, τοπικές κοινότητες Ορμενίου, Δικαίων, Μαρασίων, Άρζου, Πλάτης, Ελιάς, Κομάρων, Θεραπιού, Μιλιάς, Φυλακίου, Κυπρίνου, Νέας Βύσης, Καστανεών, Ριζίων, Χειμωνίου, Θεωρίου και Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας. Η κήρυξη αυτή έγινε προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και να υπάρξει άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την αύξηση του όγκου των υδάτων στον ποταμό Εύρο ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων και της υπερχείλησης των φραγμάτων του ποταμού Άρδα στη Βουλγαρία. Η ισχύ της κήρυξης ξεκινάει από την ημέρα εκδήλωσης του καταστροφικού φαινομένου, δηλαδή από τις 20 Μαρτίου 2018 και θα διαρκέσει για 2 μήνες, δηλαδή έως και 21 Μαΐου 2018. Ενώ έχουν κηρυχθεί παραποτάμιες περιοχές του Εύρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αυξάνονται τα παράπονα των πολιτών για επανάληψη του ίδιου φαινομένου εδώ και πολλά χρόνια. Οι πολίτες στέκονται ανίσχυροι μπροστά στα φυσικά γεγονότα, καταγγέλλοντας την κεντρική κυβέρνηση ότι δεν δίνει οριστική λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα. Κάθε χρόνο, κάθε φουφαρά που έρχεται το νερό, μόνο προβλήματα έχουμε, τίποτα άλλο. Έχουμε κάνει χίλιες φορές, τα έχουμε πει, ότι το ποτάμι πρέπει να καθαριστεί. Τα αναχώματα δεν κάνουν δουλειά. Πρέπει να καθαρίσουμε το ποτάμι. Να φύγουν από μέσα οι νησίδες, να γίνει εκβάθυνση του ποταμού, για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Ωραία η οικολογία, όλα καλά, όλοι αγαπάμε το περιβάλλον, αλλά όταν τίθεται θέμα ανθρώπινης επιβίωσης, ζωικού κεφαλαίου και περιουσίας, πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά. Πέρσι κάναμε αναχώματα, φέτος τα ρίξε πάλι. Την ίδια δουλειά κάνουμε κάθε χρόνο. Μελέτη δεν έχουμε κάνει, έχουμε ενοχλήσει πάρα πολλές φορές και ο Δήμος, φυσικά η κεντρική εξουσία πρέπει να ακούσει τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Όταν δεν συνεργάζεται η κεντρική εξουσία και δεν ακούει τις τοπικές κοινωνίες, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν. Ο Δήμος θα κάνει τι? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οι δυνατότητές του είναι μικρές. Λόγω της αύξησης των υδάτων έχουν πλημμυρίσει 65.000 στρέμματα από νερά του ποταμού που έρχονται από τη Βουλγαρία αλλά και από τοπικά όμβρια ύδατα. Εκτός από τα πλημμυρισμένα χωράφια, μικρές ζημιές έχουν υποστεί και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραποτάμιες περιοχές. Πάθαμε για λίγο με αυτόν τον καιρό τώρα στα απρόβλεπτο. Δεν το περιμέναμε και όλο με το νεράκι. Τι να κάνουμε, έκανε μεγάλη ζημιά. Μπήκε μέσα στο μαγαζί. Εντάξει, κάποια πράγματα πήραμε, προλάβαμε, αλλά εντάξει. Οι ζημιές είναι οι ζημιές. Τώρα προσπαθούμε λίγο να την εκτιμήσουμε, να δούμε τι έγινε. Πιστεύω αν υποχωρήσουν τα νερά, που αυτές τις πληροφορίες έχουμε από τις αρχές που μας έχουν ενημερώσει, να μπούμε μέσα, να εκτιμήσουμε, να δούμε. Και εμείς τώρα σιγά-σιγά, χθες το απόγευμα μπήκαμε και σήμερα μέσα. Εντάξει, κάποια πράγματα έχουν λιωθεί. Θα δούμε τι να κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Από τη Δευτέρα έχουμε κλείσει. Τώρα θέλουμε, αν πρώτο Θεός, θα μπορέσουμε
να είμαστε μέχρι το Πάσχα ανοιχτή, να μπορέσουμε να το ετοιμάσουμε, γιατί εντάξει, θα είναι μέρες έτσι που θα βγει και ο κόσμος για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ζημιές που κάναμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα υποχωρήσουν και τα νερά. Αν και βέβαια κανένας δεν είναι σίγουρος με τον καιρό αν είναι καλός ή όχι, αλλά αυτή τη στιγμή την πληροφόρηση που έχουμε ότι σιγά σιγά θα υποχωρούν και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, φανταστείτε να είστε σε αυτού νου του ανθρώπου τη θέση που έδωσε πάρα πολλά λεφτά για να φτιάξει αυτό το μαγαζί, πλημμυρισμένο το πήρε και το ξαναπλημμύρισε. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η τελετή ορκωμοσίας των οπλιτών στο στρατόπεδο Λοχαγού Κωνσταντίνου Καρίτα στην Πλάτη. 86 ήταν οι νεοσύλλεκτοι που ορκίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται σε στρατόπεδα του Εύρου ορκωμοσίες νεοσυλλέκτων οπλιτών, καθώς ορίστηκαν και λειτουργούν σημεία υποδοχής οπλιτών ΣΥΠΟ σε στρατόπεδα της περιοχής, αντικαθιστώντας αυτό που μέχρι σήμερα ίσχυε τα κέντρα νεοσυλλέκτων. Έτσι, σήμερα στο 21ο Σύνταγμα Πλάτης ορκίστηκαν 86 νεοσύλλεκτοι οπλίτες. Ορκίζομαι! Να φυλά το πίστην στην πατρίδα! Να φυλά το πίστην στην πατρίδα! Υπακοήνη στο Σύνταγμα! Υπακοήνη στο Σύνταγμα! Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους! Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους! Υποταγίδη στους ανωτέρους μου! Υποταγίδη στους ανωτέρους μου! Να εκτελώ προθήμος! Να εκτελώ προθήμος! Και αν επαντιλογία σας διαταγράψων! Και αν επαντιλογία σας υπέρ του ευσεβούσιμων γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοχρίστου ημών στρατού, κι υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Στην τελετή ορκωμοσίας παραβρέθηκαν γονείς, συγγενείς και φίλοι των νεοσύλλεκτων, όπως και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Τους νεοσύλλεκτους ευχήθηκε καλή θητεία ο διοικητής του 21ου Συντάγματος Πλάτης, Γρηγόριος Μπουτλάκης. Για πρώτη φορά, νεοσύλλεκτοι στρατιώτες έδωσαν την υπόσχεσή τους στην Πλάτη του Εύρου, στο βορειότερο στρατόπεδο της Ελλάδος. Είναι επίσης μοναδική, διότι είστε οι πρώτοι που συμμετέχετε στο νέο σύστημα κατάταξης και αποδείξατε ότι το σύστημα αυτό πέτυχε. Με τα μάτια σας στραμμένα στην Καλονολεύκη, με το νου σας καθαρό, αλλά και με ψυχή ανδριωμένη, δώσατε υπόσχεση ότι θα υπηρετήσετε πιστά την πατρίδα. Δώσατε όρκο ζωής και θανάτου, αλλά έχετε και την επιβεβαίωση των συγγενών και φίλων σας που τιμούν με την παρουσία τους τη σημερινή εκδήλωση. Από σήμερα αποτελείτε μαζί με τους παλαιότερους συναδέλφους σας την ασπίδα και το δόρυ του έθνους μας. Μια ασπίδα ατσάλινη, μα και ένα δόρυ αιχμηρό, έτοιμο να κατακεραυνώσει κάθε επίδειξο επιβουλέα των ιερών και των οσίων μας. Ιδιαίτερα σήμερα που αμφισβητούνται αναφέρετα δικαιώματά μας, καθίσατε περισσότερο παρά ποτέ επιτακτική ανάγκη για επαγρύπνηση, εγρήγορση, αμυντική θωράκιση και εθνική ομοψυχία, ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο που ελοχεύει και καραγωδοκεί για την πατρίδα μας. Στρατιώτες της 2018 ΒΕΣΟ, ενταχθείτε γρήγορα στο ρυθμό της στρατιωτικής ζωής. Απολαύστε κάθε στιγμή της και συμμετέχετε με πάθος σε κάθε δραστηριότητα. Σας έχω δει, είστε δυνατοί. Κερδίστε όλους μας με το χαμόγελο και την αισιοδοξία σας. Με το σχολείο προκεκολλημένης εκπαίδευσης που θα ακολουθήσει, θα γίνετε άλλοι συμμαχητές. Στρατιώτες, ολοκληρώνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σήμερα μας κάνετε υπερήφανος. Οι ευχές μας για καλή στρατιωτική ζωή, επιτυχίες και νίκες θα σας συνοδεύουν. Με τη βεβαιότητα ότι θα τιμήσετε τον όρκο σας και θα ανταποκριθείτε στις προσδοκίες της πατρίδας μας, σας καλώ να αναχωρήσετε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η τακτική διοίκηση 21ου Μηχανοκίνητου του Συντάγματος Πεζικού! Ζήτω! Μεστό μηνυμάτων ήταν και το καλωσόρισμα στους νεοσύλλεκτους από τον διοικητή της 16ης Μηχανοκίνητης Ιεραρχίας, Βασίλη Παπαδόπουλο. Ο ελληνικός στρατός δεν βρίσκεται σε κρίση, διότι το προσωπικό του διατηρεί την αισιοδοξία, το υψηλό ηθικό και πρωτίστως διακατέχεται από το πνεύμα του νικητή. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο οπλικό μας σύστημα
και το σημαντικότερο, πολλαπλασιαστεί η ισχύος του ελληνικού στρατού. Συνεπώς, το ειλικρινές ενδιαφέρον, ο αξιοπρεπής και δίκαιος χειρισμός του και η κατάλληλη αξιοποίηση αποτελούν προτεραιότητα κάθε επίπεδου διοίκησης. Να είστε βέβαιοι ότι θα αποτελείτε το κέντρο του ενδιαφέροντος των αξιωματικών και των διοικητών σας, οι οποίοι προσβλέπουν σε εσάς για την εκτέλεση της αποστολής των μονάδων τους. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε στους λίγους μήνες της ετίας σας είναι αρκετές και πρωτίστως αφορούν στην προσαρμογή σας στο στρατιωτικό τρόπο ζωής. Φανείτε δυνατοί σε όποια δυσκολία προκύψει κατά τη διάρκεια της ετίας σας και συμβάλλετε ενεργά στην αντιμετώπιση της με πάθος, καρτερία, επιμονή και υπερηφάνεια. Νέοι στρατιώτες, η κατάταξή σας στις τάξεις του ελληνικού στρατού αποτελεί μεν συνταγματικό καθήκον, αλλά ταυτόχρονα είναι και ύψη τιμή και δικαίωμα που έχετε ως πολίτες. Να είστε υπερήφανοι για τη δυνατότητα που σας δίνεται να υπερασπίσετε το σημαντικότερο αγαθό του ανθρώπου, την ελευθερία. Εστερνιστείτε τις στρατιωτικές αρετές. Αντιμετωπίστε όλες τις προκλήσεις με αισιοδοξία, χαμόγελο, άριστες ανθρώπινες σχέσεις και πνεύμα νικητή και επιδείξτε ενδιαφέρον και υπευθυνότητα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας. Τηρήστε με ευλάβεια τον όρκο που προλίγου δώσατε και ανταποκριθείτε με ζήλο στην ύψη τιμή που αποτελεί η υπηρεσία προς την πατρίδα. Σας εύχομαι καλή στρατιωτική θητεία. Συνεχίζονται και σήμερα οι περιοδικές στάσεις εργασίας στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών, καθώς δεν ικανοποιήθηκε, όπως υποστηρίζουν, κανένα από τα αιτήματά τους και μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των συνδικαλιστικών τους οργάνων με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν μεταξύ άλλων διορισμούς, εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με τους μόνιμους, αύξηση δαπανών για τη δημόσια παιδεία και υπεράσπιση των ασφαλιστικών και μισθολογικών τους δικαιωμάτων. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατέβηκαν και σήμερα οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την αντίθεσή τους και διατρανώνουν τα δίκαια όπως τα χαρακτηρίζουν αιτήματά τους για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων στο δημόσιο σχολείο. Για συνεχόμενη φορά και μετά την αδιαλαξία του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργού σχετικά με τα δίκαια αιτήματά μας, συνεχίζεται ο αγώνας και όπως είπα για συνεχόμενη φορά μπαίνει από τη ΔΟΕ τρίωρη στάση εργασίας και από τους τοπικούς συλλόγους άλλη μία τρίωρη προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συνάδελφοι που θέλουν να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και οι οποίες έχουν σκοπό να δείξουμε τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και επίσης αν μπορέσουμε να καταφέρουμε σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτές τις διεκδικήσεις μας να κάνουμε αρρωγούς και την ίδια την κοινωνία της οικογένειας των μαθητών μας. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα μέτρα της εκπαιδευτικής πολιτικής εδώ και 3 χρόνια τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποβαθμίζουν έτι περαιτέρω το έργο, το παρεχόμενο έργο των σχολείων. Μεγάλο μέρος των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών εστιάζεται στους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και όχι αναπληρωτών που ήδη ξεπερνούν τις 25.000. Ακούσαμε στην αρχή της συγκυβέρνησης αυτής για 20.000 διορισμούς. Μετά πήγανε στους 1.000 διορισμούς. Μετά πήγανε στους 2 με 3 χιλιάδες διορισμούς και πλέον καταθέτουν όποτε μπορούμε και μας δέχονται, μας καταθέτουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν μπορούν να γίνουν διορισμοί. Αυτή τη στιγμή, εδώ και μια δεκαετία, γιατί
βαστάει χρόνια αυτή η κολόνια. Έχουμε συναδέλφους μας οι οποίοι είναι μόνιμοι αναπληρωτές, τους λέμε πλέον. 25.000 άνθρωποι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, επί 10 χρόνια και παραπάνω, καλύπτουν τα κενά που δημιουργούν οι ίδιοι. Γιατί κάθε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο προσλαμβάνονται και κάθε Ιούνιο απολύονται. Ενώ ο θεσμός του αναπληρωτή υπήρχε για να καλύπτει μόνο έκτακτες περιπτώσεις που δημιουργούσαν λειτουργικά κενά. Τι συνειδητοποιούμε? Ότι αυτό που λέμε στο δημόσιο για πάγιες και διαρκείς ανάγκες, στην εκπαίδευση είναι καθόλου ξεκάθαρο και γι' αυτό ζητάμε να, και η κοινωνία και οι οικογένειες των μαθητών μας να είναι αρρωγοί στις διεκδικήσεις μας, διότι με συναδέλφους που σήμερα βρίσκονται εδώ και αύριο βρίσκονται αλλού και με αβέβαιο μέλλον κάθε φορά ο καθένας για τον εαυτό του, δεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες για να είναι ξεκάθαρο το μυαλό από ένα τέτοιο άγχος και να είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που όλοι έχουμε ταχθεί εκπαιδευτικοί, στην φροντίδα, στην διαπαιδαγώγηση, αλλά και στην μόρφωση των παιδιών μας, των Ελλήνων μαθητών μας. Γι' αυτό και η κινητοποίηση γίνεται πάλι, διότι το Υπουργείο είναι σκληρό απέναντι στις δίκες διεκδικής μας. Ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και εναρμονίζεται πλέον το πλαίσιο με το εθνικό μας δίκαιο. Κατά την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια της Βουλής, η Αναστασία Γκαρά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, υπογράμμισε πως με το νομοσχέδιο μπαίνει ουσιαστικά το βασικό θεμέλιο της υποστήριξης, πρόληψης και αντιμετώπισης για όλα εκείνα τα άτομα, τα ευάλωτα σε κάθε μορφή βίας. Επίσης, ενισχύει τις δομές φιλοξενίας των θυμάτων ή εκβιαζόμενων γυναικών και παιδιών και ενισχύει το επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας. Σημαντική χαρακτήρισε η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που εναρμονίζεται με το εθνικό δίκαιο και αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλους τους πολίτες. Ανέφερε ότι επιβάλλεται στην Ελλάδα το 2018 η πολιτεία να εφαρμόζει θεσμικά πλαίσια όπως η σύμβαση αυτή, να διαδραματίζει τον πρώτο και κυριαρχό ρόλο στην ευαισθητοποίηση, στην ενημέρωση, στην αύξηση των δομών, στην κοινωνική παιδεία και στην εκπαίδευση, ώστε να εξαλειφθούν από την κοινωνία τα φαινόμενα της έμφυλης βίας. Εκτιμώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η μέρα σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η μέρα τιμής για όλους αυτούς τους αγώνες, τους μεγάλους αλλά και τους καθημερινούς. Διότι σε μια πατριαρχική και συντηρητική κοινωνία, η ζωή μιας γυναίκας είναι ένας καθημερινός αγώνας και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Η εναρμόνιση της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης με το εθνικό μας δίκαιο είναι μια πράξη την οποία οι γυναίκες κυρίως και όσοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα βίας την περίμεναν από καιρό. Βασική σημασία είναι να νομοθετηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο υπεράσπισης και θωράκισης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και αδύναμων ή καλύτερα ελλιπώς υπερασπιζόμενων μελών της κοινωνίας, ανδρών και γυναικών, ανέφερε η κυρία Γκαρά. Ήταν 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης βίας κατά των γυναικών και συμμετείχα σε μια εκδήλωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Αλεξανδρούπολη. Μία εκδήλωση ενημέρωσης, εκδήλωση ευαισθητοποίησης. Μία εκδήλωση άκρως διδακτική για όλες και όλους μας. Ο τίτλος της εκδήλωσης, «Η λέξη που δεν λες», χαρακτηριστικός τίτλος. Πίσω από αυτή τη φράση κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος. Κρύβονται στρεβλώσεις, παθογένειες, εξουσιαστικές σχέσεις, πατριαρχικές αντιλήψεις, φόβος, έλλειψη αξιοπρέπειας, έλλειψη παιδείας και κυρίως έλλειψη δομών. Ένας ολόκληρος κόσμος που κρύβεται δυστυχώς κάτω από το χαλί, που σπαράζει πίσω από κλειστές πόρτες. Ένας κόσμος που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, αλλά οι περισσότεροι σιωπούμε. Η λέξη που δεν λες, η λέξη βία. Καταλήγοντας, η κυρία Γκαρά ανέφερε ότι με την κατάθεση του νομοσχεδίου για την κύρωση της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης, 7 χρόνια μετά την υπογραφή της, η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα την αφοσίωσή της στην προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες. Προσχωρώντας τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης με το παρόν νομοσχέδιο, απαντάμε σε αρκετά από τα ζητήματα που ανέφερα πριν,
και τα ερωτήματα που τέθηκαν. Ουσιαστικά θέτουμε το βασικό θεμέλιο της υποστήριξης, της πρόληψης και της αντιμετώπισης για όλα εκείνα τα άτομα, τα ευάλωτα σε κάθε μορφή βίας. Η Σύμβαση επικεντρώνει σε 4 βασικά θέματα. Πρόληψη, προστασία, δίωξη και παρακολούθηση. Φαινόμενα έμφυλης βίας συναντάμε και αντιμετωπίζουμε παντού και συχνά. Τα συναντάμε εδώ μέσα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μπορούμε όλοι να περιγράψουμε, όλες μάλλον, να περιγράψουμε καθημερινές ιστορίες. Τα συναντάμε στους περισσότερους εργασιακούς χώρους, στις οικογένειες, στις καθημερινές απλές συνομιλίες και χειρονομίες στο δρόμο, αναπαράγονται καθημερινά ως κυρίαρχα πρότυπα και στερεότυπα από τα ΜΜΕ. Καταγράφοντας λοιπόν γυναικείες φωνές, και κλείνω, ακούμε όλες και όλοι. Δεν θέλω να φοβάμαι. Δεν θέλω να κυκλοφορώ στο δρόμο και να νιώθω δυνατή. Θέλω να κυκλοφορώ ελεύθερη. Δεν θέλω να διεκδικώ τη θέση μου ως γυναίκα. Θέλω να έχω ίση θέση και αντιμετώπιση ως γυναίκα. Δεν θέλω να προσπερνώ τα σεξιστικά σας σχόλια. Θέλω να με σέβεστε και να με αναγνωρίζετε. Δεν θέλω να αντέχω. Δεν θέλω να υπομένω. Θέλω να ζω με αξιοπρέπεια. Και τέλος, δεν θέλω να κρύψω τη λέξη. Δεν θέλω να με πείσεις να πω τη λέξη. Θέλω να διαγράψω αυτήν τη λέξη. Στο τουρνουά ανόδου της ΑΕΡΑ Εθνικής Κατηγορίας του Volley Link συμμετέχει ο άθλος Ορεστιάδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους φιλάθλους της περιοχής να ενισχύσουν με την παρουσία τους την προσπάθεια της ομάδας. Τους φίλους του Volley και τους φιλάθλους του άθλου της Ορεστιάδας καλεί ο Αντιπροέδρος Γιάννης Χαράς να στηρίξουν την τοπική ομάδα. Η ομάδα ανδρών του άθλου συμμετέχει στο τουρνουά ανόδου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Βόλεϊ σε αγώνες που θα διεξαχθούν στην Αλεξανδρούπολη στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Η ομάδα του άθλου Ορεστιάδας κατάφερε αυτή τη σεζόν να φτάσει στα μπαράζ ανόδου. Είναι μια από τις 4 ομάδες που θα αγωνιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου με 1 Απριλίου για την άνοδο στην Α1, με αντίπαλη ομάδα το Σάββατο, την ομάδα της Χάνθα από τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε την επόμενη μέρα μικρό και μεγάλο τελικό, στους οποίους θα αγωνιστούν στο μικρό τελικό οι ιτημένοι των 2 αγώνων του Σαββάτου και οι νικητές για μια θέση για την άνοδο στην Α1. Η ομάδα είναι ψυχολογικά έτοιμη, σε καλή φυσική κατάσταση, ομοιογένεια υπάρχει. Ήδη θα φύγει σήμερα, που είναι Παρασκευή 30 Μαρτίου, για να μείνει στο ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, όπως και αύριο, για να υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Θεωρούμε ότι είναι έτοιμη για να παλέψει, να δώσει τον καλύτερο δυνατό της σε αυτό και θα φανεί μέσα στο γήπεδο ποιος είναι ο καλύτερος για να πάρει την πρόκριση. Το θέλουμε. Ότι το θέλουμε σίγουρα, θα φανεί μέσα στο γήπεδο αυτό. Για τους φιλάθλους της Ορεστιάδας που θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, θα υπάρχει λεωφορείο για τη μεταφορά τους στην Αλεξανδρούπολη με μικρό κόστος. Έχουμε κάνει μια μεγάλη κίνηση για να διαφημίσουμε τον αγώνα. Ήδη και στο Facebook τρέχει μια μεγάλη διαφήμιση που έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και αύριο Σάββατο 31 Τρίτου στις 3:30 από την πλατεία, κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, ξεκινάει λεωφορείο για αυτούς που θέλουν να κατεβούν να δουν τον αγώνα στις 3:30 που αναλαμβάνω από την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Και την Κυριακή θα έχουμε λεωφορείο στις 2 η ώρα με προορισμό την Αλεξανδρούπολη για όσους θέλουν να δουν τους αγώνες, το μικρό και το μεγάλο τελικό. Έχουν κλείσει ήδη αρκετοί θέσεις για να δουν τους αγώνες. Όποιος θέλει μπορεί να βρεθεί εκεί την ώρα στην πλατεία για να μπορέσει να κατέβει στην Αλεξανδρούπολη. Όσον αφορά τη μετάβαση με το λεωφορείο, το κόστος είναι 10 ευρώ κατά άτομο για την μετάβαση με τα επιστροφή, το εισιτήριο του λεωφορείου. Όσον αφορά δε το εισιτήριο για την είσοδο στον αγώνα, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.